Δεν είπα να θυματοποιηθώ, για να καταλάβω, γιατί είπες και τη Μαριαλένα χθες, γι' αυτό το λέω. Και για τη Μαριαλένα το ίδιο. Γιατί για μένα η Μαριαλένα είναι από τις πιο αδύναμες γυναίκες της ομάδας σας. Δεν το λέω έτσι. Το λέω αυτό που κρίνω, λέω. Πάντως, εγώ για μένα θεωρώ ότι έχεις φέρει τις λιγότερες νίκες από όλους τους άντρες της ομάδας σου. Άμα είχα ένα τάμπλετ και το έβλεπα, θα πήγαινα μέσα και θα πήγαινα με αυτό το σκοπό. Και πίστεψέ με, και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Μάλλον τα στατιστικά δεν τα θυμάσαι καλά. Επειδή το ξέρεις καλύτερα από μένα, άμα θεωρούσα ακόμα και τον εαυτό μου, θα πήγαινα μέσα και θα έγραφα και Νίκος. Εντάξει. Και το ξέρεις. Μάλλον για να θεωρείς, για να ψηφίζεις έτσι, τα στατιστικά δεν τα θυμάσαι σίγουρα καλά. Στο περίπου το πάω. Εντάξει. Πάντως εγώ ακούω όλη την ομάδα σου να λέει να διαλέξουν άλλοι και εσύ λες Μαριαλένα. Πάντα. Εγώ το ακούω αυτό. Αφού σε θεωρώ πιο αδύναμη. Και όλη η ομάδα σου λέει όχι Μαριαλένα, εσύ Μαριαλένα. Δηλαδή αυτό σε πειράζει και τρώω επίθεση, επειδή λέω το όνομά σου και σε θεωρώ. Όχι, απλά όλη την ώρα μουρμουρά στο όνομά μου. Και εγώ, Νίκο, νομίζω το βλέπουν όλοι ότι πάντα σε υπερασπίζουμε και πάντα λέω ό,τι καλύτερο για σένα. Μαριαλένα μου. Και σε πιστεύω ως παίκτη, παρόλο που δεν φέρνει να χωρίσουμε. Αλλά το Μαριαλένα με κούρασε. Να χωρίσουμε δύο πράγματα. Εντάξει. Ωραία. Εδώ είμαστε σε ένα παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να κερδίσουμε και να φάμε. Άμα εσύ με θεωρείς αδύναμο, καλώς θα πει. Δεν έχω κάτι με σένα. Πριν μια εβδομάδα είχες πει ότι κάποιοι συμπαίκτες σου με προστατεύουν. Άλλη κουλαμάρα. Πού το άκουσες εσύ αυτό που τυπώνει. Δίπλα ήμουνα. Οι μπάγκοι είμαστε δίπλα-δίπλα. Ήμασταν τόσοι μπάγκοι, απόσταση. Όλοι το ακούσανε. Όλοι το ακούσαμε. Κάνατε τα ματσαρίσματα και βγαίνει και λες. Ναι, σε ένα παιχνίδι δύναμη. Γιατί όχι τη Μαριαλένα. Πότε θα προστατεύουμε τη Μαριαλένα. Σε ένα παιχνίδι δύναμη. Μόνο εσύ αναφέρεσαι. Για ποιο λόγο να προστατεύουμε τη Μαριαλένα και να βάζουμε. Η Ελένη μόνη τη βγήκε και είπε άλλο όνομα, ενώ εσύ τη λέει να πει εμένα. Μαριαλένα μου κάνετε ερωτήσεις και θέλω να τις απαντήσω. Παίζουμε ένα παιχνίδι δύναμης και τη Μαριαλένα, όπως και τη Μελίνα στα παιχνίδια δύναμης, τις θεωρώ πιο αδύναμες γυναίκες, γιατί δεν μπορούν να βοηθήσουν. Είναι πιο χαμηλά κιλά. Και αυτή είναι... πού κολλάει αυτό. Τέλος πάντων, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου, Νίκο.